Αυτό το νομοθέτημα, κυρία Δουλγεράκη, όπως είδατε και εσείς και διαβάσατε και πολύ σωστά επισημαίνετε, αντιβαίνει σε κάθε αρχή του δικαίου και θεωρείται παράλογο σαν νομοθέτημα. Εδώ να πούμε ότι ψηφίστηκε 2 Μαρτίου, δηλαδή την προηγούμενη Πέμπτη, η μέρα κατά την οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλη η Ελλάδα είχε στραμμένη την προσοχή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, πέραν αυτού, είχε βγει ένα σχέδιο νόμου στις 18 Φεβρουαρίου του 2023, όπου προέβλεπε για το συγκεκριμένο νομοθέτημα ότι θα ισχύσει η ενιαία παραγραφή της πενταετρίας όσον αφορά τη βεβαίωση και την ίσπραξη εσόδων από τους Δήμους. Όμως, εγκρυπτό θα λέγαμε ότι άλλαξε η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ. Και μέσα στο κείμενο του νόμου αναφέρεται ότι οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν για αδήλωτα τετραγωνικά ή τετραγωνικά που δεν δηλώθηκαν ποτέ στο Δήμο τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ που θα μπορούν να βεβαιωθούν από τη γέννηση της υποχρέωσής τους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι από τότε που εφαρμόζεται η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και του ΤΑΠ και μιλάμε για έσοδα τα οποία θεωρητικά μπορεί να ανατρέξει να τα εισπράξει ο Δήμος από τον 20ο αιώνα, καθώς τα δημοτικά τέλη καθιερώθηκαν το 1958 και το ΤΑΠ το 1993. Τι μου λέτε? Θεωρώ όμως ότι κάτι τέτοιο είναι παράλογο να εφαρμοστεί. Και εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων και σαν Ενωσία. Κύριε Ραπογλού, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η ίσπραξη αυτών των τελών και, και του ΤΑΠ, είπατε ότι μπορεί τη γενέση τους να εισπραχθούν εφόσον το κρίνει κάποια δημοτική αρχή. Συγγνώμη. Έχει να κάνει με την ημερομηνία γένεσης ενός ακινήτου? Στην ουσία ναι, αλλά το μέγιστο, εμείς μιλάμε για το μέγιστο χρονικό διάστημα. Γιατί αν εγώ έκτισα ας πούμε το 80, αλλά ο νόμος είναι του 1958, από το 58 μέχρι το 80, γιατί να πάω να πληρώσω? Αυτό προσπαθώ να διευκρινίσω, εν τη γενέση του νόμου ή του ακινήτου. Ακριβώς, γιατί ο ΤΑΠ τι ακριβώς, εξηγήστε μου. Τα τέλη εισπράττονται και επί των κτισμάτων, αλλά και επί των οικοπαίδων. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν οικόπεδα από το 1958, να βεβαιωθούν ποσά από το 1958. Κάτι τέτοιο όμως καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο και στην ουσία δεν συμφωνεί με την ενιαία ρύθμιση που υπάρχει γενικότερα στο ελληνικό δημόσιο να απαιτεί φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, παραδείγματος χάρη, σε βάθος πενταετία. Αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια και έχει ρυθμιστεί στο να αναζητώνται σε μια ενιαία παραγραφή της πενταετίας να αναζητώνται είτε ασφαλιστικές εισφορές είτε τυχόν χρέη που υπάρχουν προς το δημόσιο. Δηλαδή μου λέτε, κύριε Ραπογλου, ότι εγώ που έχω ένα σπίτι το οποίο είναι εντάξει με τους τίτλους, είναι πληρωμένο το ΤΑΠ, το συνεχίζω να το πληρώνω τα δημοτικό μου τέλη μέσω των λογαριασμών κλπ, ότι σε περίπτωση που εγώ θέλω να το μεταβιβάσω, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει και αυτό, να το δώσω στον αμέσως επόμενο, στην επόμενη γενιά, στον κληρονόμο μου, γονική παροχή, οτιδήποτε άλλο, ότι εκεί θα ξανάρθει ο Δήμος και θα μου πει: κοίτα να δεις, εσύ μπορεί να τα πλήρωνες όλα αυτά και εμένα, δηλαδή αφορά αυτή η ιστορία, αλλά εμείς βλέπουμε ότι εδώ εν τη γενέση, επειδή το ήταν παλιά χωράφι, οικόπεδο κλπ, χρεώνεσαι, πληρώνεις, δεν έχεις μάλλον πληρώσει, πρέπει να μου δώσεις αυτά τα χρήματα, αυτό μου λέτε? Αυτό θα μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν αδήλωτα τετραγωνικά, σε περίπτωση μεταβίβασης, δηλαδή είτε σε γονική παροχή είτε σε αγοραπολισία ακινήτου, λόγω του ότι σαν απαραίτητο δικαιολογητικό για να γίνουν τα συμβόλαια από τη 1η Τετάρτου του 2022 είναι απαραίτητο δικαιολογητικό η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Εκεί ο μηχανικός στην ουσία κάνει μια νέα εμβαδομέτρηση και ακριβή επιμέτρηση του ακινήτου και των κτισμάτων που υπάρχουν εντός αυτού και αν τυχόν εκεί αναζητηθούν και βρεθούν τετραγωνικά τα οποία είναι αδήλωτα σε σχέση δηλαδή με αυτά που είχαν δηλωθεί στο παρελθόν και εμφανιστούν νέα τετραγωνικά,
Τότε οι Δήμοι θεωρητικά έχουν δικαίωμα να αναζητήσουν και διαφορές δημοτικών τελών και ΤΑΠ για τα τετραγωνικά που δεν δηλώθηκαν μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Οπότε αυτό που είναι πολύ σημαντικό και εμείς καλούμε και μέσω του σταθμού σας την κυβέρνηση αλλά και τους Δήμους να κατανοήσουν είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που έλεγε το σχέδιο νόμου στις 18 Δευτέρου του 2023, πριν δηλαδή ψηφιστεί αυτό το νομοθέτημα την προηγούμενη Πέμπτη, που έλεγε ότι να ισχύσει μια ενιαία πενταετής παραγραφή όσον αφορά την ίσπραξη των δημοτικών τελών και του ΤΑΠ, που είναι και η παραγραφή αυτή η οποία εφαρμόζεται ενιαία σε ό,τι αφορά την ίσπραξη εσόδων από το δημόσιο αλλά και στην ίσπραξη ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν οφείλονται. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, επίσης μια παρατήρηση από μια κουβέντα που είπατε. Αυτό υποχρεωτικά περνάει σε όλους σιγά σιγά. Δεν ξέρω πόσοι θα είναι μέσα σε αυτή την υποχρέωση από εμάς, διότι το πανίβρακι δεν βγαίνει, λυπάμαι, αλλά αν δεν το έχουν καταλάβει ούτε οι Δήμοι ούτε η κυβέρνηση είναι δικό τους θέμα. Και μετά από μια οικονομική κρίση, μετά από μια πανδημία, μετά τη σάρωση μισθών εργασιακών σχέσεων και στη συνέχεια ενεργειακής κρίσης, με συγχωρείτε, αλλά αν έχω δύο φράγκα θα πάω να τα δώσω, να πάω στο μπακάλικο να πάω να ψωνίσω, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω, αλλά είναι οι προτεραιότητες που βάζει κάθε οικογένεια στις μέρες μας. Δυστυχώς έτσι όπως το λέτε είναι, κυρία Δουλγεράκη, καθώς το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή σαν δικαιολογητικό να επισυνάπτεται σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβαση ταυτότητα κτηρίου, είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία λόγω των αυξήσεων που υπάρχουν αλλά και του πληθωρισμού, και θα μπορούσε να καθιερωθεί από πιο πριν, να εφαρμοστεί παλαιότερα, αν τυχόν υπήρχε σκοπός να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, ούτως ώστε και οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στο κόστος, καθώς το συγκεκριμένο δικαιολογητικό καθυστερεί τη μεταβίβαση ακινήτων και κάθε λογή συμβολιογραφική πράξη. Και το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοθέτημα που ψηφίστηκε είναι ότι εμείς αντιδράσαμε κατευθείαν την επόμενη μέρα και έχουμε αποστείλει επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο η συγκεκριμένη επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στην κυβέρνηση και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, και περιμένουμε και καλούμε τώρα έστω και την ίστατη ώρα την κυβέρνηση να ψηφίσει τώρα νομοθέτημα το οποίο στην ουσία θα αναιρεί όλα αυτά που λέει και θα κάνει στην ουσία εφαρμόσιμη τη διάταξη που ορίζει ότι υφίσταται μια ενιαία πενταετής παραγραφή όσον αφορά τις απαιτήσεις για δημοτικά τέλη και τάπους του παρελθόντος. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά μόνο εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νομοθέτημα και μετά κόντρα νομοθέτημα για να αναιρέσουμε αυτά τα οποία λέει το προηγούμενο νομοθέτημα. Μέσα σε 5 χρόνια έχουμε ανακατέψει την άμμο με τη θάλασσα σε μια πολύ κακή συγκυρία, και αυτό το ανακάτεμα έχει φέρει σε αδιέξοδο τόσους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους. Κύριε Ράπογλου, αυτό το οποίο ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή ότι φαίνεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να καθησυχάζει λίγο, δεν σας καθησυχάζει εσάς, έτσι όπως το διάβασα? Στόχος ήταν η νομοθεσία να ευθυγραμμιστεί, γιατί εσείς το μεταφράζετε και ως νομικός διαφορετικά, και να τεθεί το όριο της παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους στα 5 έτη από τη δημιουργία τους. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Δήμος οφείλει να έχει κινηθεί ώστε να βεβαιώσει τα μιακά τα οφειλόμενα ποσά και έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία της σύσπραξης. Με κανένα τρόπο δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τους πολίτες και να τους επιβαρύνουμε με την χρέωση ποσών για οφειλόμενα δημοτικά τέλη προπολών δεκαετιών. Με καθησυχάζει αυτό που λέει η ΚΕΔΕ? Αυτό είναι μια ανακοίνωση η οποία βγαίνει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αυτό που θα μας καθησύχαζε θα λέγαμε ότι θα ήταν ένα νομοθέτημα το οποίο θα όριζε συγκεκριμένα ότι υπάρχει μια ενιαία πενταετής παραγραφή. Καθώς με αυτή την ανακοίνωση μπορεί να εξεδόθει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όμως το νομοθέτημα που θα εφαρμόσει ο κάθε Δήμος είναι αυτό που αναφέρεται και έχει ψηφιστεί, που λέει ότι η απέτηση είναι από τη γέννηση της υποχρέωσής τους. Άρα δεν μπορούμε να καθησυχάσουμε τους ιδιοκτήτες λέγοντας εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
ότι με την πενταετία ή με αυτή την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ ότι είμαστε ήσυχοι και λέμε ότι εντάξει αυτό θα ισχύσει βάσει της ανακοίνωσης, για να γίνει, για να εφαρμοστεί, και το σωστό που είναι να εφαρμοστεί είναι να γίνει τροποποίηση αυτού του νομοθετήματος που να λέει ότι ισχύει η πενταετής παραγραφή και όχι μέσω μιας ανακοίνωσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό θα καθισχάσει τους ιδιοκτήτες και αυτό θα αναγκάσει και τους Δήμους να εφαρμόσουν την ενιαία πενταετή παραγραφή. Κύριε Ραποκλού, αυτό είναι άμεσα εφαρμοστέο? Δηλαδή, αν εγώ προχωρήσω σε μία κίνηση, είχα αδείλωτα τετραγωνικά ή μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, είτε με γονική παροχή ή οτιδήποτε άλλο, μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία και δουν σήμερα ή αύριο, αλλά μιλάω για πραγματικό χρόνο σήμερα ή αύριο, και δουν ότι πραγματικά υπήρχαν αδείλωτα τετραγωνικά, αυτό σημαίνει ότι είναι άμεσα εκτελεστέα και αυτή η απόφαση και ότι άμεσα θα ζητήσουν να εισπράξουν χρήματα? Από τη στιγμή που έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ από τις 2 Τρίτου του 2023 είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Μάλιστα. Και ωραία. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Δήμου του κατά πόσο θα εφαρμόσει την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, που θα λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να αναζητήσουμε για τα παρελθόντα έτη πέραν της πενταετίας και θα αναζητήσουμε τις διαφορές αδείλωτων τετραγωνικών μέχρι και την πενταετία. Εδώ επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, θα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης, πάλι χρεώνονται με δημοτικά τέλη οι πολίτες, καθώς για να μην χρεώνονται πλέον με περαιτέρω δημοτικά τέλη σε περίπτωση που έχουν κάνει διακοπή της ηλεκτροδότησης στο ακίνητό τους, θα πρέπει να κάνουν δήλωση στο οικείο τμήμα εσόδων του Δήμου, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν επιθυμώ να πληρώνω δημοτικά τέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης στο ακίνητό τους και δεν έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής χρέωσης δημοτικών τελών στον οικείο Δήμο. Εφόσον προχωρήσουν στην ηλεκτροδότηση εκ νέου λίγο παρακάτω, αυτό το διάστημα θα το επιβαρυνθούν με τα δημοτικά τέλη? Ναι, εφόσον δεν έχουν κάνει αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου. Όχι, 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 άλλο λέω. Εγώ πάω και κάνω την αίτηση αυτή την οποία λέτε στο τμήμα εσόδων και λέω, παιδιά, δεν επιθυμώ να χρεώνομαι πια με δημοτικά τέλη, γιατί είναι μη ηλεκτροδοτούμενο. Έχω κόψει τη διακοπή. Για το δικό μου λόγο, εν πάση περιπτώσει. Εάν έρθω μετά από 2-3 χρόνια και προχωρήσω στην ηλεκτροδότηση εκ νέου του σπιτιού, αυτά τα 2-3 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν θα με επιβαρύνουν οικονομικά, για να καταλάβω αν συμφέρει να το κάνω ή δεν συμφέρει να το κάνω? Όχι, οι Δήμοι, αυτό που γνωρίζω σαν πολιτικοί που ακολουθούν, είναι ότι δεν βεβαιώνουν δημοτικά τέλη εφόσον έχει γίνει αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου και έχει ζητήσει ο ιδιοκτήτης να μην επιβαρύνεται με δημοτικά τέλη. Οπότε αν τυχόν κάνει εκ νέου ηλεκτροδότηση του ακινήτου, δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Για τα οποία είχε κάνει διακοπή. Πόσο εφάνταστα είναι αυτά τα μυαλά για να βρίσκουν τρόπους πραγματικά να γεμίζουν ταμεία σε βάρος όλων των υπόλοιπων. Τι θέλεις και έχεις ένα σπίτι? Επίσης είναι ένα ερώτημα που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρία Ραπόγλου, διότι έρχεται εδώ αυτή η ιστορία και σε πλακώνει. Όλα για να δίνεις χρήματα. Τίποτα άλλο. Μια μηχανή, μια καλή αγελάδα που αρμέγεσαι. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι, οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με σειρά φόρων, με φόρους που είναι δυσβάσταστοι, και αρκετοί ιδιοκτήτες μάλιστα καλύπτουν τις ανάγκες τους τις καθημερινές μέσω των ακινήτων τους. Και επίσης είναι φόροι οι οποίοι είχαν υποσχεθεί οι εκάστοτε κυβερνήσεις, κυρίως από το 2000 και μετά, ότι θα έμεναν σαν προσωρινοί φόροι, όμως στην πραγματικότητα έχουν μείνει, και μάλιστα πολλές φορές αυτοί οι φόροι είτε αυξάνονται είτε παραμένουν σταθεροί, δίχως στην ουσία κάποια κυβέρνηση να πάρει κάποια γενναία απόφαση, όπως παραδείγματος χάρη το πάγιο αίτημα που έχουμε εμείς σαν Πομιδά, το οποίο είναι να καταργηθεί ο ένφια κάποια στιγμή, που όμως καμία κυβέρνηση δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία να το εφαρμόσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Ραπόγλου. Καλημέρα από τον 984. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.